30 χρόνια τώρα βιώνουμε από όλες τις κυβερνήσεις που ανεξάρτητα από το πώς αυτοπροσδιορίζονται είτε σε συμμαχία είτε μονοκομματικές την κατεδάφιση, την αποδόμηση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας που με πολλές θυσίες και αγώνες κατέκτησε η εργατική τάξη και ο λαός. Ταυτόχρονα οικοδομείται ένα σύστημα ασφάλισης ιδιωτικής κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις των εργοδοτών. Με φτηνή εργατική δύναμη, με περικομμένες τις συντάξεις, με αυξημένα τα όρια ηλικίας, με απαλλαγή του κράτους και των εργοδοτών από την υποχρέωσή της στην κοινωνική ασφάλιση. Μια κοινωνική μη ασφάλιση όπως τη θέλουν αυτοί, που θα στέλνει τον εργαζόμενο αφού θα δουλεύει με φτηνά μεροκάματα και ανεξέλεκτα ωράρια, μόλις πάρει ένα πενιχρό εισόδημα από τη σύνταξή του, θα του στέλνουν στον άλλο κόσμο. Αυτό οικοδομούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην κυβερνητική εξουσία με τις διακηρύξεις ότι θα καταργήσει τα μνημόνια, θα ασκήσει τα μνημόνια, θα καταργήσει όλα τα αντιασφαλιστικά μέτρα με ένα νόμο. Και στη συνέχεια ψήφισε και το τρίτο μνημόνιο και το θανατηφόρο νόμο Κατρούγκαλου. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε στην κυβερνητική εξουσία κοροϊδεύοντας τους συνταξιούχους ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου. Ποια είναι η ουσία? Ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και όλοι μαζί υπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι οικονομικό πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, όπως μας λένε το ασφαλιστικό. Είναι βαθύ πολιτικό πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό θέλουν να του λύσουν υπέρ των συμφερόντων της αστικής τάξης, υπέρ της πλουτοκρατίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Με το νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση, τι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Όσα αντεργατικά μέτρα μέχρι σήμερα αντιασφαλιστικά, αντισυνταξιουχικά πάρθηκαν θα ισχύουν. Οι μειωμένες συντάξεις, οι κύριες, οι επικουρικές, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, στη χειρία, στα φάρμακα, στην υγεία οι περικοπές, στην αναπηρία, όλες όσες περικοπές έγιναν θα ισχύουν. Και θα μειωθούν οι συντάξεις, πράγμα που δεν το λένε, αλλά αριστοτεχνικά το διαχειρίζονται. Μόνο και αν μείνει και αν μένει νομοθετικά η διάταξη που λέει ότι ο ασφαλιστικός μισθός στο τέλος θα υπολογίζεται με βάση το εισόδημα όλων των χρόνων εργασίας, αυτό, συνάδελφοι, από μόνο του θα μειώσει τις συντάξεις κατά 40%. Αυτή είναι η ουσία. Και φυσικά και τα επικουρικά που μπαίνουν στην προκρούστια κλίνει και το κυριότερο, αυτό υπόθηκε από τους συναδέλφους των ασφαλιστικών ταμείων. Ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτική ασφάλιση αφού το επικουρικό ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ και αφού το κράτος θα εγγυάται μόνο τα 384 ευρώ. Και το επικουρικό και η αναλογική σύνταξη θα πάει για να υπηρετήσει τον ασφαλιστικό χρηματιστηριακό τζόγο. Αυτή είναι η αλήθεια. Με αυξημένα τα όρια ηλικίας σε πρώτη φάση τα 67 χρόνια και θα πηγαίνει λέγοντας. Όπως συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εργαζόμενοι, εργαζόμενες, το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και τα άλλα δικαιώματα της εργατικής τάξης κατακτήθηκαν με αγώνες, έτσι πρέπει να κερδιθούν με νέους αγώνες τα δικαιώματα των εργαζομένων, του λαού, των συνταξιούχων με σκληρούς ταξικούς αγώνες. Τις λύσεις δεν μπορούν να τις δώσουν ούτε τα δικαστήρια, ούτε οι προσφυγές σε αυτά, ούτε οι αιτήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά μόνο ο ενωμένος αγώνας των εργατών, των εργαζομένων, των φτωχών μικρών επαγγελματιών, των αγροτών, των συνταξιούχων, όλων εκείνων που πλήττονται από τις πολιτικές
των πολυεθνικών του μεγάλου κεφαλαίου και από τις κυβερνήσεις και τις συνδικαλιστικές, τις συνδικαλιστικές ηγεσίες που τους υπηρετούν. Να κλιμακώσουμε και να δυναμώσουμε τον αγώνα μας. Γεια σας.